Ανανέωση υπνοδωματίου Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας πως ανανέωσα την κρυφατοκάμαρα μου με οικονομικό τρόπο, όχι με πολύ εύκολο όμως, με κόπο και πολύ προσωπική εργασία για να έχω το αποτέλεσμα που ήθελα. Θα σας μιλήσω για το βάψιμο και για την ταπετσαρία που τοποθέτησα μόνη μου, για όλες τις κατασκευές που έκανα και για τη διακόσμηση του υπνοδωματίου. Πρώτα απ' όλα όμως να συστηθώ για όσους δεν με ξέρετε. Είμαι η Λαμπρινή από το λαμπρούκα.gr, στο κανάλι μου στο YouTube μοιράζομαι τις κατασκευές που φτιάχνω, τις ιδέες διακόσμησης, τις μεταμορφώσεις επίπλων αλλά και ολόκληρων δωματίων που κάνω του σπιτιού μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα καινούρια βίντεο που ανεβάζω. Πρώτα απ' όλα πάμε να σας δείξω πως ήταν το υπνοδωμάτιο πριν το μεταμορφώσω. Αν και η εικόνα μιλάει από μόνη τη, θα σας κάνω μια πολύ μικρή περιγραφή για αυτό το υπνοδωμάτιο. Βέβαια σκέφτομαι πως να ξεκινήσω αυτή την περιγραφή όταν δεν έχω και πολλά πράγματα να περιγράψω. Τι να πω δηλαδή για αυτό το δωμάτιο που δεν έχει ίχνος διακόσμησης, έχει ένα χρώμα στους τοίχους το οποίο είναι το χειρότερό μου, παρόλο που κάποτε το είχα βάψει εγώ ίδια με αυτό το χρώμα. Και δεν είναι μόνο το χρώμα στου τοίχου το οποίο δεν είναι όμορφο, είναι και όλο το υπόλοιπο δωμάτιο το οποίο απλά εξυπηρετούσε μόνο για τον ύπνο. Κανένα στυλ διακόσμησης, άδειοι τοίχοι, κανένα στοιχείο που να σε ηρεμεί και να σε χαλαρώνει όπως άπρεπε να έχει μια κρεβατοκάμαρα. Το πιο θετικό που θα μπορούσα να πω για αυτό το πνευματιό είναι ότι είναι το πιο φωτεινό δωμάτιο του σπιτιού. Η αλήθεια βέβαια είναι και πρέπει να το παραδεχτώ ότι για πολύ καιρό το είχα παραμελημένο γιατί είχα σκοπό κάποια στιγμή να το πάρω απόφαση και να κάνω τη μεγάλη αλλαγή, τη μεγάλη μεταμόρφωση η οποία απαιτούσε πολύ χρόνο γιατί ήθελα να τα κάνω όλα μόνη μου. Οπότε βρέθηκε αυτός ο χρόνος, το πήρα απόφαση και ξεκίνησα τη μεταμόρφωσή του. Ξεκίνησα λοιπόν ένα ωραίο σαβατιάτικο πρωινό του καλοκαιριού Είχα μπροστά μου ένα ολόκληρο διήμερο για να κάνω αυτή την αλλαγή με την ησυχία μου, καθώ τα έλειπαν και τα κορίτσια από το σπίτι. Και είχα πάρει ήδη και το χρώμα για του τοίχου, για να μην τρέχω τελευταία στιγμή. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να διάσω το δωμάτιο από όλα τα επιπλάκια που είχε μέσα. Αυτά τα λίγα μικρά έπιπλα, τα κομμωδίνα, ένα σκαμπό και τη ραπτομηχανή είχα. Και έβγαλα και το στρώμα από το κρεβάτι. Το ίδιο το κρεβάτι δεν το έβγαλα γιατί είναι δύσκολο να το ξανασυναρμολογήσει. Και έτσι το άφησα και το κουκούλωσα απλά με ένα πλαστικό για να μην το πιτσιλίσω με το χρώμα. Εδώ σας έδειξα το χρώμα που έβαψα τους τοίχους. Ήταν ένα πολύ ωραίο γλυκό μπες χρώμα το οποίο αυτή τη φορά το πήρα και να είναι και πολύ καλή ποιότητας. Ε, αν θέλετε και αν σας αρέσει το χρώμα ρωτήστε με και θα σας το αφήσω κάτω σε σχόλιο. Πριν ξεκινήσω το βάψιμο όπως σας έδειξα και νωρίτερα στο βίντεο πήρα ένα κουτάκι στόκο και έκλεισα όλες τις τρύπες. Έβαλα λοιπόν λίγο χρώμα μέσα σε ένα μικρό κουβαδάκι για να είναι πιο εύκολο να το μετακινώ και για να το παίρνω μαζί μου πάνω στη σκάλα για να κάνω τα κοψίματα στους τοίχους. Το χειρότερο κομμάτι αυτής της δουλειά, όταν ξεκινάς να βάψεις δηλαδή ένα τοίχο, είναι αυτό ακριβώς που κάνω τώρα, τα κοψίματα. Μπορεί να είναι το χειρότερο κομμάτι αυτής της δουλειά, είναι όμως και το πιο απαραίτητο, γιατί αν δεν κάνεις τα κοψίματα, μετά δεν μπορείς να ξεκινήσεις το βάψιμο. Είναι πολύ απλό. Οπότε επιστρατεύεσαι με πάρα πολύ υπομονή και μπόλικη δύναμη και θέληση και το παίρνεις απόφαση ότι θα το κάνεις αυτό το πράγμα όχι μόνο μία φορά, δύο φορές και αν χρειαστεί μπορεί και τρίτη. Αν είχα έναν άνθρωπο για να με βοηθήσει, ένα πράγμα μόνο θα του ζητούσε να μου κάνει και αυτό θα ήταν τα κοψίματα φυσικά. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία και κουραστική κυρίω, γιατί θα πρέπει να σκύβει συνέχεια, να γονατίζει, να κάνει λεπτομέρειε με το μικρό πινέλο, να ανεβαίνει πάνω στη σκάλα και να κατεβαίνει πάρα πολλέ φορέ. Από την άλλη, όμω, είναι και καλό γιατί κάνει και γυμναστική. Βέβαια, δεν το καταλαβαίνει εκείνη την ώρα, την επόμενη μέρα όμω το νιώθει για τα καλά. Μέχρι να φτάσω στο τελευταίο σημείο που έκανα τα κοψίματα, από εκεί που είχα ξεκινήσει το χρώμα είχε ήδη στεγνώσει. Οπότε άφησα το πινέλο και πήρα το ρολό για να βάψω του τοίχου. Το ρολό είναι το καλύτερό μου από την άλλη, γιατί τελειώνει πολύ γρήγορα το βάψιμο και βλέπει σιγά σιγά το αποτέλεσμα. Όταν ξεκινά το βάψιμο ενό δωματίου, ξέρει από την αρχή ότι ένα χέρι φυσικά δεν είναι αρκετό και οπωσδήποτε θα χρειαστεί να το περάσει και ένα δεύτερο χέρι. Πάντα αυτό εξαρτάται και από την ποιότητα τη μπογιά. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ που χρησιμοποίησα μια καλή ποιότητα μπογιά, δεν είχα καθόλου πρόβλημα με το δεύτερο χέρι. Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό. Είχα κάλυψη 100% αυτού του πορτοκαλί τοίχου που είχα πριν χωρίς ρολιές, χωρίς πινελιές και ήταν ένα άψογο αποτέλεσμα. Αυτό το λέω για να δώσετε μεγάλη σημασία και εσείς στην ποιότητα του χρώματος. Αξίζει πραγματικά να διαθέσετε λίγα χρήματα παραπάνω για να πάρετε μια καλύτερη μπογιά για τείχους, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ε, μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, επειδή βάχω μόνη μου το σπίτι, να έχω πάρει οικονομική μπογιά και να χρειαστεί να περάσω και τρία και τέσσερα χέρια ένα τείχο για να τον καλύψω. Σε αυτό το σημείο σας δείχνω τον τοίχο που τον έχω περάσει μόνο ένα χέρι. Είναι φυσικό να φαίνονται όλες αυτές οι γραμμές από το πινέλο και από το ρολό. Αφού τελείωσα λοιπόν το βάψιμο με το πρώτο χέρι, περίμενα να στεγνώσει περίπου ο τοίχος καμιά ώρα και μετά πέρασα στο δεύτερο χέρι. Εδώ σας δείχνω τον ένα τοίχο τον οποίο δεν τον έχω βάψει γιατί θα τοποθετήσω εργότερα την ταπετσαρία. Βλέπετε όμως τον τοίχο που τον έχω περάσει εδώ, είμαστε στο δεύτερο χέρι, υπάρχει πλήρης κάλυψη, έχει καλυφθεί εντελώς το χρώμα το πορτοκαλί, δεν φαίνονται καθόλου οι ρολιές ούτε οι πινελιές, υπάρχει ένα τέλειο και άψογο αποτέλεσμα. Λίγο ο φωτισμός εδώ δεν βοηθάει για να δείτε καλά το χρώμα. Αμέσως μετά το βάψιμο ξεκίνησε την τοποθέτηση της ταπετσαρίας. Η ταπετσαρία που χρησιμοποίησα είναι από το Photo Wall Sweden, είναι ό,τι καλύτερο σε ποιότητα ταπετσαρίας έχω συναντήσει ποτέ. Έρχεται αριθμημένη σε ρολά στις διαστάσεις σου και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να την κόψεις ακριβώς εκεί που σε καθοδηγεί. Η κόλλα της ταπετσαρίας είναι σε σκόνη, περιλαμβάνεται μέσα στη συσκευασία και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να την ανακατέψεις πολύ καλά με νερό μέχρι να διαλυθεί και να γίνει αυτή η παχύρευστη κρέμα που σας δείχνω. Επίσης από την ίδια εταιρεία έχω προμηθευτεί και το κίτι της ταπετσαρίας, είναι όλα τα σύνεργα που είναι απαραίτητα για την τοποθέτησή της. Το κάθε εργαλείο εξυπηρετεί και για διαφορετικό σκοπό και πραγματικά όλα είναι χρήσιμα. Αυτή η ταπετσαρία που έβαλα στο πνοδομάτιο είναι κατά σειρά η τέταρτη που έχω βάλει μέσα στο σπίτι. Επειδή το βίντεο θα έβγαινε πολύ μεγάλο για να σας δείξω ακριβώς και πώς τοποθέτησε την ταπετσαρία, σας δείχνω μόνο μία μικρή ιδέα για να δείτε απλά την ανανέωση του πνοδοματίου και πώς τοποθέτησε τη συγκεκριμένη ταπετσαρία στον τοίχο που άφησα κενό. Επειδή έχω σκοπό μέσα στο σπίτι να αφαιρέσω μία ταπετσαρία και να βάλω κάποια άλλη, θα αφιερώσω ένα ολόκληρο βίντεο ώστε να σας δείξω πώς γίνεται η αφαίρεση της ταπετσαρίας και πώς μπορούμε ακριβώς να τοποθετήσουμε μία ταπετσαρία σε έναν τοίχο. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να το κάνω σχετικά σύντομα πριν έρθει ο χειμώνα και πρέπει να στρώσουμε τα χαλιά. Αρκεί βέβαια να το πάρω και αυτό απόφαση γιατί και αυτή η διαδικασία έχει πολλή δουλειά. Εν ολίγης να σας πω για τη συγκεκριμένη ταπετσαρία ότι την πάτησα σαν προτάρα. Έκανα ένα τεράστιο λάθος που δεν το πήρα χαμπάρι νωρίς και μετά ήταν πολύ αργά για να το διορθώσω, το διόρθωσα όμως με κάποια άλλη μικρή πατέντα. Το λάθο μου ήταν ότι καθώ τοποθετούσα την ταπετσαρία, άρχισα να ξεφεύγω σιγά σιγά από μερικά εκατοστά και να έχει η ταπετσαρία μία μικρή κάθοδο. Το σχέδιο δεν χάλασε καθόλου, το κάθε φύλλο κούμπωσε τέλεια δίπλα στο άλλο γιατί είναι η συνέχεια του σχεδίου, όμω παρόλα αυτά παρατήρησα ότι στο πάνω μέρο του τοίχου έμεινε ένα μικρό κενό. Αυτό δεν κατάλαβα ποτέ πώ έγινε γιατί το σχέδιο συνεχιζόταν άψογα το ένα δίπλα στο άλλο, παρόλα αυτά έμεινε αυτό το κενό, φαίνεται που είναι πορτοκαλί ο από πάνω. Όταν το σχέδιο της ταπετσαρίας είναι άψογο πάνω στον τοίχο, χωρίς να έχει σκαμπανεβάσματα ας πούμε, τότε το μόνο πρόβλημα που μπορώ να φανταστώ είναι το πρόβλημα στον τοίχο, δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση. Για να μην φαίνεται λοιπόν αυτό το άσχημο σημείο στο πάνω μέρος, έκοψα μία ευθεία την ταπετσαρία και έβαψα στο χρώμα του τοίχου αυτό το κενό που έμενε από πάνω. Εν τω μεταξύ, μέχρι να τελειώσω όλη αυτή τη διαδικασία, είχε πια ανοιχτώσει. Η πρώτη μέρα ήταν η πιο κουραστική γιατί έκανα τις πιο κουραστικές δουλειές, το βάψιμο και την τοποθέτηση της ταπετσαρίας και μετά τα πράγματα όλα ήταν πιο ευχάριστα και πιο διασκεδαστικά. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αλλάξω ύφασμα στο σκαμπουδάκι που είχαμε στο πινοδωμάτιο που ήταν σε πορτοκαλί χρώμα και του έβαλα το δικό του που ήταν bez. Μια πολύ εύκολη και γρήγορη κατασκευή που έκανα ήταν ένα κουτί που έφτιαξα από μακετόχαρτο για να καλύψω τους σωλήνες του καλοριφέρ. Τέτοια κουτιά έχω φτιάξει σχεδόν για όλα τα δωμάτια για να καλύψω τους του σωλήνε του καλοριφέρ. Καλοριφέρ το οποίο τελικά δεν βάλαμε ποτέ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτά τα κουτάκια μετά τα βάφω στο χρώμα του τείχου, ε, ανάλογα με το χρώμα του κάθε δωματίου βέβαια. Και αυτό που βλέπετε τώρα είναι το χρώμα του υπνοδωματίου. Νομίζω πω εδώ το χρώμα φαίνεται καλύτερα από ό,τι όταν το έβαφα και σα το έδειχνα. Είναι ένα φανταστικό beige χρώμα. Πάμε να σας δείξω πόσο εύκολα μπορείς να καλύψεις σωλήνες ή οτιδήποτε άλλο έχεις φτιάχνοντας μια μικρή κατασκευή, πανεύκολη. Και είναι πολύ πιο όμορφο να φαίνεται αυτό το κουτάκι από ότι να φαίνονται οι σωλήνε. Αν και θα πέσει η κουρτίνα αργότερα και δεν φαίνονται πολύ, αλλά εγώ που το ξέρω με ενοχλούσε. Αφού κλήρωσα και την καθαριότητα, έκανα πατζούρια, παράθυρα, πατώματα, ό,τι είχα λερώσει από κτλ., ήρθε η ώρα να βάλω και τα πράγματα στη θέση του. Δεν είχα βέβαια και πολλά πράγματα να βάλω στη θέση του, έτσι κι αλλιώ είναι μικρό το δωμάτιο και δεν χωράει περισσότερα από όσα έχω βάλει ήδη. Η ραπτομηχανή είναι το πιο απαραίτητο εργαλείο, το οποίο δεν το αποχωρίζομαι ποτέ. Απλά τη άλλαξα μόνο θέση γιατί εκεί με βόλευε καλύτερα για να κάνω τη δουλειά μου. Αξίζει να δείτε τη μηχανή μου να δουλεύει και θα σας τη δείξω λίγο αργότερα που θα μεταποιώ τις κουρτίνες γιατί είναι πολύ παλιά, είναι δώρα από την πεθερά μου και είναι πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Όταν μου την είχε δώσει της είχα κάνει μια παλαίωση και τώρα που τη γύρισα από την άλλη πλευρά παρατήρησα ότι στο καπάκι δεν είχα περάσει καιρή σε ένα σημείο οπότε το έκανα και αυτό. Το καπάκι δυστυχώς δεν βιδώνει γιατί έχει χαλάσει το ξύλο σε εκείνο το σημείο. Πάμε λοιπόν τώρα να σας δείξω και τις κουρτίνες που αγόρασα από τα Τζάμπο. Σα έχω δείξει όλε τι αγορέ που έκανα για την ανανέωση του πνευματίου και μέσα σε αυτέ τι αγορέ ήταν και αυτέ οι κουρτίνε, τι οποίε τι έχω ξαναπάρει, τι ήξερα, ήξερα την ποιότητά του και μου άρεσαν πολύ. Οι συγκεκριμένε κουρτίνε είναι συσκότηση, τι πήρα σε γκρι χρώμα και βγαίνουν και με τρέσα και με κρίκου. Εγώ τι κουρτίνε τι πήρα με τρέσα γιατί έχω τα κουρτινόξυλα τα οποία είναι με σιδηρόδρομο και δεν τα άλλαξα γιατί μου άρεσε που ήταν ξύλινα και δεν ήθελα να τα πετάξω. Τώρα πια ξέρω ότι οι περισσότεροι χρησιμοποιείται κουρτίνε με κρίκου γιατί είναι πιο εύκολη στη χρήση. Υπάρχουν όμω και άνθρωποι που χρησιμοποιούν ακόμα τι κουρτίνε με τρέσα. Βέβαια, οι περισσότεροι ξέρουν και πώ να χρησιμοποιούν αυτέ τι κουρτίνε. Θα ήθελα να σα δείξω όμω και εγώ γιατί ίσω κάποιοι δεν ξέρουν. Το πρώτο πράγμα που κάνει λοιπόν είναι να πιάσει τη μία άκρη, να βγάλει τα τρία κορδονάκια που βρίσκονται μέσα στην τρέσα και να τα δέσει μαζί ένα κόμπο. Μετά πρέπει να πάρεις γατζάκια, τα οποία εγώ τα συγκεκριμένα τα πήρα από το τζάμπο, πάρα πολύ οικονομικά, και να τα περάσεις μέσα στις θηλιές που υπάρχουν πάνω στη τρέσα. Τα συγκεκριμένα γατζάκια έχουν ενσωματωμένο το γατζάκι με το ρολάκι που μπαίνει μέσα στο σιδηρόδρομο. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκολία και επίσης το γατζάκι έχει και κούμπομα. Να πω επίσης ότι είναι πολύ ωραίο που έχει κούμπομα το γατζάκι γιατί τα παλιότερα γατζάκια δεν είχαν κουμπόματα και έφευγε πάρα πολύ εύκολα με ένα τράβηγμα η θηλιά από το γατζάκι και κρεμούσε η κουρτίνα. Μετά θα πρέπει να περάσεις τα γατζάκια πάνω στην τρέσα κατά διαστήματα. Για το κάθε φύλλο κουρτίνας χρησιμοποίησα περίπου 25 γατζάκια. Το κάθε κουτί περιλαμβάνει 50 γατζάκια και εγώ πήρα 2 κουτιά και τα χρησιμοποίησα για να κρεμάσω και τις 4 κουρτίνες. Όταν θα φτάσεις στην άκρη θα βρεις τα άλλα 3 κορδονάκια που βρίσκονται εκεί, θα τα τραβήξεις για λίγο και μετά θα πας πάνω στο κουρτινόξυλο να κρεμάσεις την κουρτίνα για να τη σουρώσεις ακριβώς όσο χρειάζεται. Το σούρωμα βέβαια μπορείς να το κάνεις και εκείνη τη στιγμή επί τόπου, αρκεί βέβαια να ξέρεις το μήκος του κουρτινόξυλου. Εγώ προτιμώ να κάνω όλη τη δουλειά πάνω στο κουρτινόξυλο για να είμαι σίγουρη. Κρεμάω δηλαδή τις κουρτίνες και μετά τις ουρώνω εκεί πάνω στο κουρτινόξυλο για να δω πόσο ακριβώς χρειάζεται. Αφού μπουν στη θέση τους οι κουρτίνες, στο τέλος παίρνω τα τρία κορδονάκια που είχε η τρέσα και τα δένω κι αυτά, όμως όχι κόμπο, γιατί μπορεί αργότερα να θέλω να τις ανοίξω, να τις βάλω κάπου αλλού κτλ. Ο πιο εύκολος τρόπος για να κοντίνεις μια κουρτίνα, κατά τη γνώμη μου και για να έχεις επιτυχία, είναι να την κοντίνεις καθώς την έχεις κρεμάσει πάνω στο κουρτινόξυλο. Έχω κάνει άπειρες μεταποιήσεις σε κουρτίνες Πολλές φορές μου έβγαιναν κοντές, πολλές φορές μου έβγαιναν μακριές και ακουμπούσαν στο πάτωμα, οπότε σκέφτηκα ότι αυτή η λύση είναι τελικά η πιο ιδανική. Και η πιο σίγουρη βέβαια, γι' αυτό και ακολουθώ αυτή τη μέθοδο. Έτσι λοιπόν έβαλα καρφίτσες στο κάτω μέρος των κουρτινών για να τις κοντίνω ακριβώς στο σημείο που ήθελα. Πάμε να σας δείξω και τη ραπτομηχανή μου, όπως σας είπα από πριν ότι θα κάνω, για να δείτε πόσο παλιά και πόσο διαφορετική είναι από τις σύγχρονες ραπτομηχανές. Πολλές μπορεί να έχετε παλιά ραπτομηχανή και να ξέρετε πώς είναι, όμως εγώ τη θεωρώ αυτήν ένα κόσμημα ακόμα και την καλύτερη και την πιο σύγχρονη ραπτομηχανή να μου έδιναν τώρα, πραγματικά δεν θα την άλλαζα. Παρόλο που δεν κάνει πάρα πολλέ λειτουργίε όπω κάνουν οι σημερινέ ραπτομηχανέ ή οι σύγχρονε, αυτή τη ραπτομηχανή δεν θα την άλλαζα με τίποτα. Είναι ποδοκίνητη, ο θόρυβό τη με ξετρελαίνει, ο ήχο τη αυτό είναι απίστευτο και πραγματικά την ευχαριστιέμαι πάρα πολύ όταν τη δουλεύω. Πάμε τώρα να σας δείξω και τη συνέχεια των κουρτινών και πώς τις κοντένω για να έχω το σίγουρο αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Έχω βάλει ήδη καρφίτσες και ξέρω ποιο θα είναι το μήκος των κουρτινών, οπότε πατάω το τελείωμα της κουρτίνας με το σίδερο για να μην χάσω αυτή τη θέση. Μετά κόβω το στρίφωμα που είχε ήδη η κουρτίνα γιατί είναι ένα περίτο κομμάτι. Από την εσωτερική πλευρά της κουρτίνας κάνω ένα δίπλωμα στο ύφασμα που περισσεύει και στερεώνω με καρφίτσες. Προσέχω λίγο περισσότερο τις άκρε του στριφώματο για να έχουν ένα ωραίο τελείωμα οι κουρτίνε. Στο τέλο, πατάω και πάλι λίγο με το σίδερο και το τελευταίο δίπλωμα που έκανα και πάω στη ραπτομηχανή. Ακούστε λίγο τον ήχο τη. Τελειώσαμε λοιπόν και με τις κουρτίνες, ένα σιδέρωμα και είναι έτοιμες για κρέμασμα. Πάμε τώρα να σα δείξω και πώ διακόσμησε το υπνοδωμάτιο. Σε αυτό το σημείο στο ταβάνι, κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια τρύπα γιατί είχαμε κρεμάσει ένα φωτιστικό με αστεράκια. Ξέχασα να σα πω νωρίτερα ότι αυτό το δωμάτιο ήταν κάποτε των κοριτσιών και όταν μεγάλωσαν, αλλάξαμε δωμάτια για να χωράνε τα κρεβάτια και τα γραφεία του. Αυτή η τρύπα δεν έκλεισε ποτέ και καλύτερα βέβαια γιατί κρέμασα ένα ψάθινο καλάθι με ένα φυτό μέσα σε μια βάση μακραμέ που πήρα από τα τζάμπο. Το φυτό που έβαλα μέσα στο καλάθι ο πόδος μεγαλώνει πολύ γρήγορα και για να μην κρέμεται έτσι κάτω τον δίπλωσα πάνω στο κορδόνι. Αυτοκόλλητοι καθρέφτε. Η πιο εύκολη λύση όταν δεν έχει χώρο στο δωμάτιο για να βάλει τουαλέτα με καθρέφτη. Στο παλιότερο δωμάτιο που ήταν μεγαλύτερο, είχα τουαλέτα που ήταν σε με την κρυβατοκάμαρα. Τώρα αυτό το έπιπλο βρίσκεται στο φοιτητικό σπίτι στα Γιάννενα και ο καθρέφτη στο γκαράζ. Οι καθρέφτε όμω είναι απαραίτητοι σε ένα δωμάτιο και έτσι επέλεξα να βάλω αυτοκόλλητου πάνω στον τοίχο που δεν πιάνουν καθόλου χώρο. Αγόρασα από το σπίτι όπου μια συσκευασία που περιλαμβάνει τέσσερου καθρέφτε Ήδη οι καθρέφτε υπάρχουν και στα IKEA φυσικά. Η τοποθέτησή του είναι πάρα πολύ εύκολη. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να σημειώσω σε ποιο ύψο του θέλω, γιατί θα του τοποθετούσε τον έναν κάτω από τον άλλον. Κόλλησα πάνω στον καθρέφτη σε 5 σημεία κομματάκια με ταινία διπλή όψεω που περιλαμβάνονται στη συσκευασία και χρησιμοποίησα το αλφάδι για να κολλήσω το πρώτο κομμάτι ίσιο. Τα υπόλοιπα κομμάτια ήταν πολύ πιο εύκολο να τα τοποθετήσω, γιατί είχα σαν οδηγό το πρώτο κομμάτι καθρέφτη που είχα κολλήσει ήδη. Για να έχουν ένα μικρό κενό ανάμεσά τους οι καθρέφτες, έβαλα απλά το δάχτυλό μου ανάμεσα στα δύο κομμάτια, όμως φυσικά μπορούν να κολληθούν όπως θέλει ο καθένας. Μπορεί να ακουμπήσω ένα στον άλλον ή ακόμα και αν υπάρχει χώρο στον τοίχο να κολληθούν και ασύμετρα. Το θέμα είναι ότι οι αυτοκόλλητοι καθρέφτε ευτυχώ μα δίνουν τη λύση για δωμάτια τα οποία είναι μικρά και δεν υπάρχει χώρο για άλλο καθρέφτη. Πάμε να σα μιλήσω και στα γρήγορα για τι κατασκευέ που έφτιαξα για τη διακόσμηση του δωματίου. Αντικατέστησα το φωτιστικό που κρεμόταν στο υπνοδωμάτιο με ένα ψάθινο καλάθι το οποίο το μετέτρεψα σε φωτιστικό. Τι συσκευασίε από τι ταπετσαρίε τι έκανα ράφια με ξύλινη εμφάνιση για να τοποθετώ μέσα τα υλικά τη ραπτομηχανή και γι' αυτό τα κρέμασα πάνω από αυτήν. Και τέλος, δύο πλαστικές συσκευασίες από σαλάτα μεταμορφώθηκαν σε φωτιστικά απλήκες με λάμπες μπαταρίας. Όλες αυτές τις κατασκευές τις έχω ανεβάσει σε ξεχωριστά βίντεο και θα τις βρείτε στο κανάλι μου. Τα απαλά μπες και κρύ χρώματα που επέλεξα να βάλω στην κρεβατοκάμαρα χαλαρώνουν και ηρεμούν το βλέμμα και το μυαλό. Ανάμεσα στα μπέ και στα γκρι, πρόσθεσα επίση και λίγε πινελιέ από ρό και θαλασσί σε μαξιλάρια και άλλα μικρά διακοσμητικά αντικείμενα, γιατί αυτά τα χρώματα προκαλούν μια γαλήνια αίσθηση, μια ξεκούραση και μια ευχάριστη ψυχολογία. Όλα τα διακοσμητικά είναι από το τζάμπο εκτό από το επιτραπέζιο φωτιστικό το οποίο το έχω μεταμορφώσει παλιότερα. Του έχω βγάλει τα γυάλινα καπέλα που είχε και του έφτιαξα άλλα από χαρτοπολτό. Τα είχα βάψει γκρι και εσωτερικά με χρυσό. Αυτή τη μεταμόρφωση του φωτιστικού σα την έχω δείξει στο λαμπρούκα.gr και ούτε που το φανταζόμουν τότε ότι θα τέριαζε τόσο τέλεια στο επνοδομάτιό μου. Πάμε να σα δείξω πώ διακόσμησα και τη ρεπτομηχανή. Αρχικά τοποθέτησα έναν δίσκο. Μέσα σε ένα δίσκο μπορεί να βάλει διάφορα μικρά πραγματάκια να ταιριάζουν χρωματικά και αισθητικά. Αυτό το δίσκο τον έχω φτιάξει μόνη μου. Είναι από ξύλο και ψάθα. Έχω ανεβάσει βίντεο στο κανάλι μου. Μπορείτε να ψάξετε και να το βρείτε. Εκτός από το δίσκο έχω τοποθετήσει και μια επιτραπέζια ψηλή λάμπα, αργότερα έβαλα και ένα μικρό ανθοδοχείο με μερικά φρέσκα λουλουδάκια. Το πιο όμορφο που έβαλα και μου άρεσε πολύ ήταν τα φωτάκια μπαταρίας που τα τοποθέτησα μέσα στο δίσκο και όταν τα ανάβω τη νύχτα είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Κάπου εδώ θα κλείσω την περιγραφή μου και θα σας αφήσω να δείτε το δωμάτιο ολοκληρωμένο. Αν μείνατε μέχρι το τέλος, σας ευχαριστώ πολύ που είστε ακόμα εδώ. Εύχομαι αυτή η μεταμόρφωση του υπνοδωματίου να σας άρεσε, να σας έδωσε έμπνευση και ιδέες για να κάνετε και εσείς τις δικές σας αλλαγές και τις δικές σας μεταμορφώσεις στο δικό σας χώρο. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε τις εντυπώσεις σας και οτιδήποτε άλλο θα θέλατε να με ρωτήσετε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ.